a bit disappointed about the midnight closing. I don't think the virus is going home at midnight. I don't think there is a schedule, so I do not understand. I think it's a bit sad for the people and the business here on the island, but well, that's the protocol. I accept it. I will come back. The situation also in Mykonos, it's not really good because restaurants and everything is closed at midnight. I think that can be a good thing for us, but I'm not sure about this because if the restaurants are open in the day, the virus can be not good. So I mean, we can have problems in the night. We can have problems in the day. So it, I don't know. Πιστεύουμε εδώ στη Μύκονο ότι έχει γίνει ένα μεγάλο λάθος με αυτό που έκαναν που 12 η ώρα κλείνουν όλα τα μαγαζιά, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ σε αυτή τη στιγμή στο νησί και δεν μπορεί σε μία ώρα να κατεβαίνουν 50-60.000 άτομα στην πόλη της Μυκόνου, ενώ θα μπορούσαν να το παρατείνουν. Και το δεύτερο μεγάλο λάθος που έχουν κάνει ήταν ότι θα έπρεπε πριν μπουν μέσα στη χώρα μας να έχουν κάνει το τεστ του COVID. Εμείς εδώ η Ελλάδα ήταν καθαρή. Δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα όταν ξεκινήσαμε να έρχουμε τον τουρισμό στην Ελλάδα, να τον προσκαλούμε να έρθει στην Ελλάδα. Δεν μπορείς σε μονομερές να παίρνεις μία απόφαση και να κλείνεις την επόμενη μέρα το νησί 12 η ώρα ενώ όλοι έχουν έρθει εδώ πέρα για να φάνε το φαγητάκι τους, να διασκεδάσουν, να κάνουν το μπάνιο τους. Αυτή τη στιγμή τους κοροϊδέψαμε. Τους είπαμε ελάτε στην Ελλάδα και η Ελλάδα είναι κλειστή. Ich habe das Video.